του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 662 από το ΝΗ κεφάλαιο και το πρώτο εδάφιο. 55 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίς 662. Ο πάντες οι διψώντες έλθετε εις τα ύδατα και μη έχοντες αργύριον. Έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και τον κόπο σας ουχή χορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει ευρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει και θέλω χάνει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Εδώ έδεκα αυτών μαρτύριων εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Εδώ θέλεις καλέσει έθνος τον οποίο δεν γνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε γνώριζαν θέλουσι τρέξει προς εσέ δια τον Κύριον τον Θεό σου και δια τον Άγιον του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί και επικαλείστε Αυτόν ενώ είστε πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού και σε επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν και προς το Θεό ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Αμήν. Μία προτροπή, εντολή θα έλεγα, του Κυρίου των δυνάμεων προς την Εκκλησία Του και προς πάντας, όχι τους ανθρώπους, ούτε τους πιστούς, αλλά προς πάντας τους διψώντας. Αλλά τους διψώντας για τα ύδατα τα ζώντα, τα καθαρά νερά, τα οποία εξέρχονται εκ της πηγής των ζώντων υδάτων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Πολύ σοβαρή εντολή, πολύ σοβαρή προτροπή, πολύ σοβαρός λόγος Θεού. Απευθύνεται, επαναλαμβάνω, μόνο στους ανθρώπους, προφανώς τους πιστούς, όχι όλους, μόνο στους ανθρώπους που διψάνε για τα ζωντανά νερά, τα οποία εξέρχονται από την πηγή των ζώντων υδάτων. Οι άνθρωποι διψάνε. Άλλοι διψάνε για χρήματα, άλλοι για αμαρτία, άλλοι για διασκεδάσεις, για απολαύσεις. Άλλοι διψάνε και όχι αμαρτίες, για μόρφωση, για επαγγελματική επιτυχία. Διψάνε οι άνθρωποι. Όμως, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπητά μου αδέλφια, το θέμα είναι γιατί διψάς. Και η δίψα είναι ένα συναίσθημα αβάσταχτο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν κάποιος που έχει πιει πολύ νερό να διψάσει. Αλλά κάποιος που δεν έχει πιει και διψάει πρέπει εξάπαντος να πιει. Γιατί κινδυνεύει να πεθάνει. Αφυδατώνεται, αρρωσταίνει. Είναι επικίνδυνο αυτό. Δεν είναι αστείο αυτό. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, είναι κρίσιμο να καταλάβω τι ψάω. Τι ψάω για τα ζωντανά νερά που είναι ο Λόγος του Θεού και εξέρχεται εκ το στόματος του Κυρίου. Δηλαδή είμαι διψασμένος. Θέλω πάρα πολύ να δροσιστώ, να ξεδιψάσω από το Λόγο του Θεού.
έχει πολύ μεγάλη σημασία η συνέχεια που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού μόνο για τους διψώντες. Μόνο για τους διψώντες. Μη διστάζετε. Δεν χρειάζεται ούτε να πληρώσετε, ούτε να προσφέρετε, ούτε καν να θυσιάσετε. Τίποτα δεν χρειάζεται. Ελάτε και θα ξεδιψάσετε με τα πάσης βεβαιότητος αν πλησιάσετε στα ύδατα τα ζώντα. Ελάτε, μόνο ελάτε, χωρίς δισταγμό. Με πίστη, με υπακοή. Και προσέχετε. Είναι η μόνη προσφορά που δίνει ο Θεός και δεν απαιτεί από σένα τίποτα. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν, εξοδεύουν από το χρόνο τους, από τη ζωή τους, από τις ώρες τους. Και εξοδεύουν χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Προσφέρουν, θυσιάζουν, αλλά θλίψεις, ταλαιπωρία και πόνος. Και τώρα υπάρχουν τρεις συγκεκριμένες προτάσεις του Κυρίου μας για αυτόν ο οποίος πραγματικά διψάει για τα ύδατα τα ζώντα. Πρώτον, ακούσατε με τα προσοχής. Προσέξτε. Τι ακούτε, πώς ακούτε. Ακούστε τη φωνή του Κυρίου των δυνάμεων με τα προσοχής, γιατί μόνο τότε θα φάγετε τα αγαθά και η ψυχή σας θα εφρανθεί στο πάχος. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία να μιλάμε, να κουβεντιάζουμε, να σκεφτόμαστε άλλα. Ο Θεός θέλει να ερχόμαστε να ακούμε με τα πάσης επιμελίας και προσοχής. Γιατί μόνο τότε η ψυχή σας θα εφρανθεί και θα ζήσει. Πόσο σοβαρό είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, να ερχόμαστε στην Εκκλησία για να ξεδιψάσουμε. Να ερχόμαστε στην Εκκλησία διψασμένοι. Να ερχόμαστε στην Εκκλησία ώστε ο Θεός πραγματικά να μας δίνει πεντακάθαρο νερό. Γιατί μπορείς να πιεις λασπωμένο νερό. Διότι τώρα που υπάρχει και λειψιδρία, πολύ σοβαρό. Και θα χειροτερεύει η κατάσταση. Όμως υπάρχει και πνευματική λειψιδρία. Ξέρετε, θα πει πνευματική λειψιδρία. Να διψάς και να μην μπορείς να βρεις ύδατα ζώντα να ξεδιψάσεις. Και γιατί αυτό. Ο Θεός θα προσφέρει. Υπάρχει πηγή των ζώων των υδάτων. Αλλά είναι θέμα καρδιάς. Είναι θέμα πρόθεσης. Είναι θέμα εξήτησης. Και το εξηγεί. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Κλείνετε, ταπεινωθείτε. Αλλιώς δεν μπορέσετε να ξεδιψάσετε. Ταπεινωθείτε. Ταπεινώστε την καρδιά σας, το πνεύμα σας. Ταπεινωθείτε, εάν θέλετε πραγματικά να ξεδιψάσετε. Αν πραγματικά η καρδιά σας είναι διψασμένη και θέλετε να ξεδιψάσετε. Βέβαια, ξεδιψάει ο άνθρωπος όχι μόνο ακούγοντας το Λόγο του Θεού, δηλαδή πώς θα καταλάβω αν διψάω
και έτσι πως μου το έδειξε ο Θεός. Πώς εγκύπτω και επιμένω στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Εγκύπτω, επιμένω, μελετάω το Λόγο του Θεού. Ψάχνω μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλω να μου μιλήσει ο Θεός. Εάν αυτό δεν υπάρχει στη ζωή μου, δεν είμαι διψασμένος. Και αν δεν είμαι διψασμένος, δεν μπορώ να πιω. Και προσοχή, δεν μελετάω το Λόγο του Θεού για να κηρύξω. Μελετάω το Λόγο του Θεού για να μου μιλήσει ο Θεός, για να ξεδιψάσω. Υπάρχουν πολλά, πολλοί λόγοι που μελετάμε το Λόγο του Θεού. Μελετάμε το Λόγο του Θεού για να τον μάθουμε. Μάμε όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία, ατέλειωτες ώρες διάβαζα το Λόγο του Θεού. Δίψαγα. Καθώς πέναγε όμως το χρόνος, λιγόστευε αυτή η δίψα. Όταν όμως με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, επανήλθε δρυμύτερη η δίψα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέλφια, σε ποια κατάσταση βλέπω τον εαυτό μου. Εάν πραγματικά διψάω, για να ξεδιψάσω πρέπει να ταπεινωθώ μπροστά στο Θεό και να πω άθλιος είμαι, ουτιδανός, ανάξιος, αχρίος. Τίποτα, τενεκές ξεγάνωτος, όπως μου είχε δείξει στην αρχή ο Θεός. Και χρειάζομαι τα ύδατα, τα ζώντα για να ζήσω, για να εφρανθώ και να ζήσω. Χρειάζομαι να μελετάω το Λόγο του Θεού για να εφρανθώ και να ζήσω. Χρειάζομαι να εξετάω την παρουσία του Θεού, τη χάρη του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου για να εφρανθεί η ψυχή μου, να χαρεί η ψυχή μου και να ζήσω. Αλλά αν δεν ταπεινωθώ, δεν θα τα καταφέρω. Γιατί η χάρη του Θεού μόνο στους ταπεινούς δίνεται. Εάν δεν ταπεινωθείς, ούτε να μελετήσεις μπορείς και πώς θα καταλάβω ότι είμαι ταπεινός, μελετάς το Λόγο του Θεού. Αν δεν μελετάς το Λόγο του Θεού, μην πεις ότι είσαι ταπεινός. Σε κοροϊδεύει η καρδιά σου. Δεν εξητάς, δεν υπάρχει εξήτηση. Και ξαναλέω, υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι για να θέλω να μελετήσω το Λόγο του Θεού. Αλλά ο σημαντικός λόγος που ο Θεός μας λέει σήμερα είναι για να ξεδιψάσει η ψυχή μου, να εφρανθεί και να ζήσει. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προϋποθέτει ταπείνωση. Γονατίζω στον Κύριο για να έρθει η παρουσία του Θεού. Εξητώ την παρουσία του Θεού. Έλα Κύριε. Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι διψασμένος, παραδείγματος χάρη, παραλυτικός, ο τυφλός, ο λεπρός. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέησέ με, διψασμένος. Γιατί είναι λεπρός, γιατί είναι παραλυτικός, γιατί είναι τυφλός. Και θέλει να δει, θέλει να θεραπευτεί. Αλλά υπάρχει και ο διψασμένος που ξέρει ότι είναι αχρίος δούλος. Και ξέρετε, ο δούλος, αδελφοί, τι κάνει, λέει η Γραφή. Η δούλη τι κάνει, πηγαίνει στην κυρία της και κοιτάει τα χέρια της. Τι έχεις να μου δώσεις σήμερα να φάω. Τι έχεις να μου δώσεις σήμερα. Γιατί ο Κύριος ή η κυρία της εποχής εκείνης τους δούλους δεν ήταν υποχρεωμένος να τους δίνει τίποτα. Ο δούλος ήταν υποχρεωμένος να δουλεύει. Μη τυχόν και του δώσει κάτι ο Κύριος του. Γιατί οι δούλοι τότε ήταν εχμάλωτοι πολέμου, ήταν εξαγορασμένοι. Δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Προσέξτε, δεν είχαν κανένα δικαίωμα από τον Κύριό τους
καμία απέτηση. Δεν έχω κανένα δικαίωμα από τον Χριστό. Τι του δώσα για να μου ανταποδώσει? Τι έκανα για να με ευλογήσει? Κύριε Θεέ μου. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι πάρα πολύ σοβαρό να συνειδητοποιήσω αν πραγματικά είμαι διψασμένος για την παρουσία του Θεού, για το Λόγο του Θεού, για τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, για τα ύδατα τα ζώντα. Και όταν καταλάβω ότι δεν αξίζω να μου χορηγούνται αυθόνος και πλουσίος, χωρίς καμία προσφορά, τα ύδατα, τα ζώντα, από την πηγή των ζώντων υδάτων, αυτή είναι η ταπείνωση. Δεν αξίζω. Γιατί θέλω τόσο πολύ να πηγαίνω να μελετάω το Λόγο του Θεού? Γιατί θέλω τόσο πολύ να ξυπνάω τη νύχτα και να πηγαίνω να προσεύχομαι? Γιατί έχει βάλει δίψα. Η δίψα δεν είναι κάτι δικό μου. Ο Θεός βάζει τη δίψα στα πνευματικά. Έχει βάλει ο Θεός δίψα στην καρδιά σου για την παρουσία του Θεού. Αν δεν έχει βάλει, ταπεινό σου, μήπως και βρεις χάρη για να βάλει. Πόσο άσχημο είναι να έρχομαι με το ζόρι στην εκκλησία ή να μην έρχομαι. Πόσο άσχημο είναι να κάθομαι να χάνω το χρόνο μου με διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Παλιά με την τηλεόραση, τώρα με... Πόσο άσχημο είναι να διψάω για άλλα πράγματα τα οποία δεν θα με εφράνουν στην ψυχή μου και δεν θα μου δώσουν ζωή. Αυτό είναι το δεύτερο. Ταπεινώσου, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να πλησιάσεις τα ύδατα, τα ζώντα, διψασμένος. Και το τρίτο, εάν ακούς με προσοχή πρώτον, εάν ταπεινώνεσαι ενώπιον της πηγής των ζώντων υδάτων που δεν τον βλέπεις, τότε έρχεται η υπόσχεση, οι επαγγελίες του Θεού λέγοντας, εγώ τότε σε σένα, όχι σε όλους μας, σε σένα που είσαι πραγματικά διψασμένος και έρχεσαι να δώσω ακόμη πιο μεγάλη δίψα στην ψυχή σου. Τι ωραία που είναι να προσεύχω μυαλό, Κύριε, σε παρακαλώ, πλημμύρισε τη ζωή μου με δίψα για την παρουσία σου. Σε σένα που έρχεσαι διψασμένο στην παρουσία μου, εγώ θα κάνω αιώνιο διαθήκη. Ξέρετε τι θα πει διαθήκη, αδερφοί? Θα μου πεις, διαθήκη είναι όταν κάποιος έχει υπάρχοντα και τα μεταβιβάζει σε αυτόν που αγαπάει. Ο πατέρας στο γιο, η μητέρα στην κόρη. Έχει υπάρχοντα. Και ξέρετε, μας έχει δώσει εξουσία ο Θεός να είμαστε τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού. Είσαι κληρονόμος Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τι ωραία κατάλαβα πόσο μου δείξε ο Θεός. Είσαι κληρονόμος Θεού. Είσαι συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Έχεις την ίδια κληρονομιά με αυτήν που έχει ο Χριστός. Τι έχει κληρονομιά έχει ο Χριστός? Για σκέψου. Σκέψου. Ο Πατέρας ο Ουράνιος τι του έχει δώσει? Όλα τα υπάρχοντά του.
διαθήκη αιώνιο. Και μάλιστα τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ποιος ήταν ο Δαβίδ? Ένας τσοπανάκος, 17 χρονών. Αλλά ήταν διψασμένος. Είχε εμπειρίες με τον Κύριο. Είχε έρθει η αρκούδα, είχε έρθει ο λύκος, το λιοντάρι, να του φάνε τα πρόβατα. Αλλά τα πρόβατα τα αγαπούσε γιατί ήταν δικά του. Δεν ήταν δικά του, του πατέρα του ήταν. Και εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Θανάτωσε αρκούδα, όλα τα ζώα τα άγρια και ελευθέρωσε τα πρόβατα. Αυτός είναι ο διψασμένος. Αυτόν εξέλεξε ο Θεός. Ο Σαμουήλ είδε τον Ελιάβ. Αλλά ο Θεός του λέει όχι αυτόν, ναι. Τον μικρότερο. Και τι του έδωσε? Το θρόνο του ο Θεός. Ακούτε τι κληρονομιά του έδωσε? Το θρόνο του. Στο θρόνο του Δαβίδ θα καθίσει ο Χριστός. Και ο Χριστός θα καθίσει στο θρόνο του Θεού. Αυτός είναι ο θρόνος του Δαβίδ. Μα σε αυτό το παιδάκι έδωσε το θρόνο του. Αλλά ο Χριστός, ξέρετε τι λέει? Αν νικήσεις όπως νίκησα εγώ, όπως ο πατέρας μου με έβαλε και έκατσα στο θρόνο του, θα βάλω κι εγώ εσένα. Αλλά δεν μπορείς να νικήσεις αν δεν διψάς τα ύδατα, τα ζώντα, εάν δεν έχεις τις υποσχέσεις και τη δύναμη του Θεού. Σήμερα όλοι μας ξέρουμε, καθένας για τον εαυτό του, αν είναι διψασμένος ή όχι. Ξέρουμε. Ξέρουμε γιατί διψάμε. Δηλαδή τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να πηγαίνουμε προς τα εκεί? Τι είναι? Και το ερώτημα είναι η παρουσία του Θεού? Είναι η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Χριστού, η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου? Τι είναι? Είναι τι να φάμε, τι να πιούμε και τι να ενδυθούμε? Είναι να διασκεδάσουμε και να καλοπεράσουμε? Τι είναι αυτό που διψάς? Γιατί από αυτό εξαρτάται η συνέχεια της ζωής σου. Οι επαγγελίες του Πατρός. Και λέει ο Λόγος του Θεού, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Και ξέρετε από πού ξεκινάνε τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά? Από το κλειδίον του Δαβίδ. Ξέρεις τι θα πει να σου δώσει ο Κύριος το κλειδί του Δαβίδ? Να ανοίγεις και κανείς να μην μπορεί να κλείσει. Και να κλείνεις και κανείς να μην μπορεί να ανοίξει. Μα γίνεται? Αυτό έδωσε στον Χριστό. Είσαι συγκληρονόμος του Χριστού. Είσαι κληρονόμος. Πόσο σοβαρό είναι να μην είμαι απλός κληρονόμος, να πάρω δηλαδή ένα κομμάτι, αλλά όπως ο Θεός έδωσε στον Χριστό τα πάντα, να πάρω κι εγώ τα πάντα. Αφού θυσίασε τον Υιό του το μονογενή και έδωσε τα πάντα, δεν θα σου δώσει και τα πάντα? Αναρωτιέται ο Απόστολος Παύλος. Είσαι συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού? Έχεις απολύτως την ίδια κληρονομιά μαζί του? Μόνο αν είσαι διψασμένος, και μόνο αν είσαι διψασμένος για τα ύδατα, τα ζώντα, και μόνο αν ακούς με προσοχή τη φωνή του Θεού, με ταπείνωση εξητάς την παρουσία του Θεού, τότε ο Θεός θα σε κάνει συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού. Θα σου δώσει τα ελέη του Θεού, του Δαβίδ τα πιστά. Θα σου δώσει το κλειδί. Ξέρεις, θα πει να έχεις ένα κλειδί στα χέρια σου. Αυτό είπε ο Κύριος τον Πέτρο. Να έχεις ένα κλειδί στο χέρι σου,
και να ξεκλειδώνεις και να μην μπορείς κανείς να το κλειδώσει. Να κλειδώνεις και να μην μπορεί κανείς να το ανοίξει. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο στους διψώντες τα ύδατα τα ζώντα. Δεν ξέρω ανάμεσά μας αν υπάρχει ένας ή πολλοί που πραγματικά να είναι, να έχουν αυτή τη δίψα. Έχεις μείνει ποτέ χωρίς νερό να ψάχνεις να βρεις νερό? Φοβερό. Εγώ έχω μείνει μια φορά. Νύχτα ήταν, είχα πάει, δούλευα στο Αίγιο και πήγα σε έναν προμηθευτή και στο γυρισμό, νύχτα γύριζα, το πρωί είχα πάει, νύχτα γύριζα, κάτι έπαθε το αυτοκίνητό μου και δεν είχε φως. Και δεν έβλεπα και έκλεισα τη μηχανή και κάθισα και λέω μέχρι να ξημερώσει. Αλλά δίψαγα. Δεν είχα μαζί μου νερό. Κοιτάω το ρολόι, 11 ήταν, 11.30. Λέω, πω, μέχρι τις 6, τι θα κάνω? Βασανιστική είναι η δίψα. Αλλά για το σώμα, για την ψυχή δεν είναι βασανιστική, γιατί όποτε θέλεις μπορείς να ξεδιψάσεις. Σου είναι άφθονο το αίδατα τα ζώντα. Όπως θέλεις, όποτε θέλεις μπορείς να ξεδιψάσεις. Στο σπίτι σου, στο ταμείο σου, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Όπου και να είσαι. Τι σκέφτεσαι, τι ζητάς, πώς ταπεινώνεσαι, τι θέλεις. Και εξηγεί τώρα. Ιδού εγώ, σαν παράδειγμα, έδωκα στο Δαβίδ, τον έκαμα μάρτυρα εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα σε όλους τους λαούς του Ισραήλ. Και εγώ τον έκανα. Ποιον? Τον Τσοπανάκο. Γιατί ήταν διψασμένος. Όλα του τα έδωσα. Το θρόνο μου, τον θρόνο μου τον έδωσα στον Δαβίδ. Ακούτε, αδερφοί? Και θυμάμαι κάποτε μου είχε δείξει ο Κύριος και μου λέει, ήταν ένας αδερφός πολύ απλός, τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά δεν έλειπε ποτέ από την εκκλησία. Ήταν πρώτος στην προσευχή και τελευταίος έφευγε. Δεν είναι τώρα ανάμεσά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και μου είπε, τον βλέπεις αυτόν? Λέω, ναι. Τότε, πολλά χρόνια πριν, τον βλέπεις αυτόν? Αυτός θα κληρονομήσει το θρόνο μου. Τότε. Αυτός θα κληρονομήσει το θρόνο μου. Και ξέρεις ποιος είναι ο θρόνος μου? Το κάθισμά του. Γιατί ποτέ δεν είναι άδειο. Γιατί είναι ο δικός μου θρόνος. Και τον κοίταγα καλά-καλά. Ξέρετε, ήταν ο πλέον ελάχιστος. Εγώ το λέω. Ένας ασήμαντος αδερφός. Αλλά ο θρόνος του ήταν πάντοτε γεμάτος. Ήταν διψασμένος για την προσευχή, για το Λόγο του Θεού. Άνοιγε τη γραφή του πάντοτε. Κοίταγε, έψαχνε. Και τον ζήλεψα. Αυτός είναι συγκληρονόμος του Χριστού. Και το ερώτημα είναι, εγώ είμαι? Γιατί λέμε, είμαστε τέκνα Θεού, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι σου Χριστού. Για μισό λεπτό. Είσαι συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού? Όχι με λόγια, όχι με φαντασία, όχι με σκέψεις,
με έργο και με αλήθεια. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας, το οποίον εδείξατε, υπηρετήσατε και υπηρετούτε στον αδελφό σας. Αυτός είναι ο συγκληρονόμος. Είσαι. Απάντησε. Απάντησε. Εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω. Αυτόν λοιπόν τον έκανα μάρτυρα της δύναμής μου και της εξουσίας μου. Και προστάτοντα και απευθυνόμενος τον διψώντα, του λέει, ιδού εσύ θα καλέσεις έθνος, το οποίο δεν εγνώριζες, και έθνη τα οποία δεν σε γνωρίζουν θα τρέξουν προς εσένα, δια των Κύριων των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε δόξασε επειδή είσαι συγκληρονόμος του Χριστού. Όχι μπούρδες, όχι χριστιανούλιδες. Διψώντες. Διψάς για το Χριστό. Πιστεύω ότι όπως μου έδωσε να το καταλάβω, πιστεύω ότι ο Θεός δίνει σε όλους μας σήμερα να καταλάβουμε. Διψάς για το Χριστό. Διψάς για την παρουσία Του. Η Άννα, η γυναίκα μου θέλω να πω, διψάει και περιμένει με αγωνία να την πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά και έχει βάλει και διαφορετικούς ήχους. Μου λέει, ο Ντίνος είναι αυτός. Η Αλεξία είναι αυτή, η Βαλεντίνη είναι αυτή. Και χαίρομαι που πραγματικά έχει πολύ καλή σχέση με τα παιδιά της και τη βοηθάνε και τους βοηθάει. Αλλά σήμερα κατάλαβα, όχι ότι είναι ανώφελο, αλλά είναι ασήμαντο. Και ρωτάω, παραδείγματος χάρη, την Άννα. Περιμένεις να σου τηλεφωνήσει ο Χριστός. Τρέχεις να τηλεφωνήσεις στο Χριστό. Μην παίρνετε την Άννα, το παράδειγμα φέρνω. Τον εαυτό μου ρωτάω. Διψάς. Δεν είσαι συγκληρονόμος του Χριστού αν δεν έχεις αυτή τη δίψα. Δεν είσαι. Και έρχεται τώρα η τελευταία εντολή. Ύστερα από όλα αυτά που καταλάβαμε, που καταλάβατε, που μας δίδαξε, τώρα πια ζητείτε την πηγή των ζώντων υδάτων όσο καιρό μπορείτε να τον βρείτε, γιατί θα έρθει καιρός που δεν θα μπορείτε να τον βρείτε. Το ξέρεις. Θα έρθει η αρπαγή της Εκκλησίας και εσύ. Θα έρθει η προσωπική κλίση και εσύ. Ο Θεός δεν μας φυλάει, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό ζητείτε τώρα, αλλά με δίψα. Ξαναλέω, γιατί το βράδυ μου το έφερε στο μυαλό ο Θεός. Η Άννα περιμένει. Τι ώρα είναι, η Αλεξία θα πάρει τώρα τηλέφωνο. Περιμένει. Ο Ντίνος θα πάρει τώρα τηλέφωνο. Ξέρει τις ώρες. Και το περιμένει. Και αναρωτιέμαι, όχι για την Άννα, για μένα. Περιμένω να με πάρει τηλέφωνο ο Κύριος. Και πιο σωστά, τρέχω να μιλήσω με τον Κύριο. Τρέχω. Στα ύδατα τα ζώντα, τρέχω. Και θα το κάνω τώρα πιο προσωπικό. Αδερφέ, αδερφή, τρέχεις. Τρέξε, ζήτα. Και δεν λέει ζητήστε, ζητείτε.
τώρα, κάθε στιγμή. Ζητείτε τώρα τον Κύριο όσο μπορείτε. Γιατί θα έρθει καιρός που δεν θα μπορείτε να το ζητήσετε. Ακούτε, δεν θα μπορείτε να το ζητήσετε. Επικαλείστε Αυτόν τώρα που είναι πλησίον. Κύριε Ιησού, ελέησέ με. Τι θες να σου κάνω, να αναβλέψω, ανάβλεψον. Γιατί ήταν διψασμένος στο να αναβλέψει. 10 λεπτά, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Πηγαίνετε και δείξτε, και ενώ πηγαίναν θεραπευτήκανε, αλλά πήρανε θεραπεία, σωτηρία πήρανε. Ένας επέστρεψε. Οι άλλοι 9 ήταν διψασμένοι για άλλα πράγματα. Πήραμε κι εμείς, ακούστε σας παρακαλώ αδερφοί, αναγέννηση. Σε αναγέννησε ο Κύριος. Σε βάφτισε με πνευμάγιο. Βαφτίστηκες κατά χάριν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών. Έγραψε ο Κύριος το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Τώρα, επαναλαμβάνω, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρύνει στην καρδιά σου. Λες, πω, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Γιατί δεν μπορείς να τα ακούς αυτά? Γιατί η καρδιά σου δεν είναι διψασμένη για αυτά. Είναι διψασμένη για άλλα. Και αυτά σε ενοχλούν. Δεν μπορείς να τα ακούς. Δεν αντέχεις να τα ακούς. Ο Θεός θέλει όμως αυτά να ακούμε. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Για να τα ακούσεις όμως, ο ασεβής σας εγκαταλείπει τον οδόν αυτού και ο άδικος θα σβουλάς αυτού. Γιατί είναι βέβαιον ότι αν μετανοήσεις και εξομολογηθείς και παραιτηθείς, θα σε λεήσει ο Θεός και θα σε συγχωρήσει αυθόνος. Δηλαδή, δεν μπορείς να ξεδιψάσεις από τα ύδατα τα ζώντα αν δεν σε λεήσει ο Χριστός και αν δεν σε συγχωρέσει αυθόνος. Από εκεί ξεκινάμε. Δηλαδή, από την ταπείνωση, από την εξομολόγηση, από τη μετάνοια, από την επιστροφή. Βοήθησέ μας, Κυρία μου. Ελέησέ μας, Κυρία μου. Βάλε αυτή τη δίψα, σε παρακαλώ, Πατέρα. Βάλε αυτή τη δίψα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου, στη ζωή μου, για να είμαι πάντοτε συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, Κύριε.